η ρουτίνα. Βήμα προ κληρωτικό βήμα για να εξαφανίσει την κοιλιά ή τουλάχιστον να μην παχύνει ενώ είσαι στι διακόπες. Και ξεκινάμε με το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε. Είτε είμαστε στο εξοχικό, είτε είμαστε στο ξενοδοχείο, είτε έχουμε πάει κάπου, είτε είμαστε σπίτι. Έτσι, το πρώτο πράγμα που θα κάνει όταν ξυπνήσει είναι να πιείς το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Ακόμα και αν δεν έχεις όλα τα υλικά, μπορείς τουλάχιστον να πάρεις λεμονάκι, πάρεις μια φέτα, να την κόψεις, να την πετάξεις ένα μπουκαλάκι νερό, με λίγο αλατάκι και να βάλεις νερό και να το κατεβάσεις για να ενυδατωθείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αρχίσει να ενεργοποιεί το μεταβολισμό και να πέσουν τα επίπεδα ζαχάρου με το που ξυπνήσουμε και ανοίξουμε το ματάκι μας. Πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το πρωινό. Και τι λέει ο κόσμο, λέει Α. Είμαι διακοπέ, θα κάτσω να φάω. Είμαι διακοπέ, ε, τώρα μου είναι δύσκολο να μην φάω πρωινό. Είμαι διακοπέ, έχει το ξενοδοχείο, μπουφέ. Δεν θα φάω το μπουφέ. Και α πω το εξή. Όχι, δεν θα φάω μπουφέ. Δεν θα φάω τίποτα. Εντάξει. Δεν έχει σημασία που σε διακοπέ. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Διακοπέ θα έρθουν να. Κάθε χρόνο έχουμε διακοπέ, κάθε δύο μήνε έχουμε διακοπέ. Αλλά εσύ έχει βάλει ένα στόχο και πρέπει να μείνει πιστό σε αυτό το στόχο. Οπότε, τι με νοιάζει που υπάρχει πρωινό στο ξενοδοχείο. Δεν θα το ακουμπήσεις. Δεν θα το ακουμπήσεις. Η καταστροφή έρχεται. Από το πρωί, εντάξει. Το πρωί ξεκινάς εάν φύγεις το φυσικό χυμό, πάρεις το ψωμάκι, το αλείψεις εκεί με μαρμελάδες, ιστορίες και αρχίζεις και τρως. Αυτό είναι σκέτη ζάχαρη. Δεν μπορεί να φας και τη ζάχαρη με το που ξυπνήσει. Δεν γίνεται. Εκτό αν θε να μείνει χοντρό για πάντα. Οπότε ξέχνα την ιδέα του πρωινού. Δεν με νοιάζει τίποτα. Εκτό αν θε αυτή η κοιλιά να ξεχυλήσει ακόμη περισσότερο. Και εκτό αν θες να μην τα καταφέρει ποτέ. Οπότε πρωινό σκουπίδια. Πάρα πολύ σημαντικό. Αντί γι' αυτό θα πιούμε καφέ σκέτο. Ελληνικό σκέτο, φρέντο σκέτο, φραπέ σκέτο τσαγάκι, σκέτο, πράσινο τσάι, σκέτο. Γενικά το mood είναι σκέτο, 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 σκέτο. Εντάξει. Δεν θέλω να ακούω βλακίε. Εκτό αν θε να είσαι για πάντα ντρούλη, ντρούλη, χοντρούλη. Οπότε, πρωινό σκουπίδια. Πίνουμε το καφέ μα στο σκέτο, το ρόφωμά μα στο σκέτο. Και μετά, τι κάνουμε, ήρθε η ώρα να βγούμε, να πάμε για μπάνιο, να πάμε στην παραλία. Ωραία. Τι θα κάνουμε τότε. Ε, λοιπόν, θα πάρει το μπουκαλάκι, ένα μεγάλο μπουκάλι. Θα πετάξει δύο φέτε λεμόνι. Θα ρίξει λίγο αλατάκι. Και φύγαμε. Αυτό το ρόφημα είναι το ρόφημα τη ενυδάτωση. Δεν σου αρκεί απλά να πίνει νερό. Είναι πρόβλημα. Πάει ο κόσμο στο νοσοκομείο λόγω υπερβολική κατανάλωση νερού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλύτερα να πιει το λιποδιαλυτικό ρόφημα που σε ενυδατώνει, αντί να κάνει όλα αυτά τα κουλά που έκανε μέχρι τώρα. Και αντί να πίνει νερό συνέχεια. Οπότε θα πάρει το λιποδιαλυτικό ρόφημα, πε ότι πα στην παραλία. Τώρα, ειδικά για του άντρε, εάν είσαι έξω στην παραλία πρέπει η σκιά να είναι ο καλύτερός σου φίλος. Η πολλή έκθεση στον ήλιο αυξάνει την πείνα και διαλύει τη μυϊκή σου μάζα και καταστρέφει και το μεταβολισμό. Εντάξει, για τις γυναίκες αυτό που γίνεται είναι ότι ο ήλιος μπλοκάρει την πείνα. Εντάξει, οπότε για τους άντρες δημιουργεί πείνα, για τις γυναίκες μπλοκάρει την πείνα. Οπότε ανάλογα με το φίλο σου πρέπει να αποφεύγεις τον ήλιο ή να τον επιδιώκεις. Εντάξει, εγώ τον αποφεύγω όπως ο διάολος το Τι λέω άλλο Σαρώ όταν πάω στην παραγωγή, δεν ξέρω τι γίνεται, ανοίγει εκεί ο ασκός του αιώλου. Ο ήλιο θέλει. Εντάξει, ειδικά στου άντρε. Οπότε, αποφεύγουμε τον ήλιο. Τώρα, τι κάνουμε. Βουτιά. Θα, με το που πάμε στην παραλία. Βουτιά. Θα μπούμε στο νερό. Θα κολυμπήσουμε. Μέχρι τη μαδούρα, πίσω, μέχρι τη μαδούρα πίσω, μέχρι τη μαδούρα πίσω. Μέχρι, τη... μέχρι να λυποθυμεί εκεί με στο νερό, να σε βγάλει να βαγωσώσει. Εντάξει. Αν πει, ρε σαρό, σοβαρό. Ναι, είμαι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πα να κολυμπήσει, ρε φίλε. Εντάξει. Θα παραγγείλουν οι άλλοι club σάντουιτ, κοκτέιλ, μοκτέιλ, φοκτέιλ και εσύ θα πάρει τα νερά και τα... θα αρχίσει να κολυμπά. Εάν θε ποτέ να φύγει κιλιά. Αλλιώ, κάτσε με την κοιλιά αγκαλιά, κάνε ένα μακροβούτι στην άμμο να μην φαίνεται. Βάλε τη τσάντα σου εδώ πάνω να, μην, να, να κρύβεται την κοιλιά σου. Λε και κρύβεται. Έτσι. Λε και κρύβεται αυτό το πράγμα. Αυτό το χάλε. Εντάξει. Ένα μαγικό πράγμα που συμβαίνει εάν ακολουθεί τα βήματα μου μέχρι εδώ είναι ότι ξυπνά το πρωί, έχει κάνει ήδη 8 ώρε νηστεία, πα μέχρι το μεσημέρι, έχει συμπληρώσει 12, 13, 14 ώρε νηστεία, έχει πιει ό,τι έχει πιει για να μπουστάρει το μεταβολισμό σου. Οπότε, μαζί με την νηστεία και τους καφέδες και τους και τα ροφήματα, ο μεταβολισμός σου έχει αρχίσει και δουλεύει πολύ γρήγορα και γοργά. Τώρα, όταν μπει στο νερό και κολυμπήσεις, περπατήσεις, κάνεις ράνεις, εκεί είναι που αυτό που καίγεται στον οργανισμό σου είναι καθαρό λίπος. Εντάξει. Έχεις μπει στη φάση νηστείας και αφαγείας, το σώμα σου δεν έχει τίποτα να κάψει και θα κάψει από την κοιλιά, θα κάψει το πεισματάρικο το λίπος. Εντάξει. Και θα τελειοποιηθούν οι ισορροπίες μέσα στο σώμα σου με τι ορμόνε, με την αυξητική, με τη τεστοσερώνη, με τα ιστρογόνα, με την κορτιζόλη. Εντάξει, όλα αυτά θα πάνε στα σωστά επίπεδα για να κάψει το μέγιστο δυνατό λίπο από τα πεισματάρικα σημεία. Εντάξει. Οπότε, βουτιά, οπωσδήποτε, και μετά γυρνά και τότε έρθει η ώρα να φά. Τώρα, τι να φά, θα παραγγείλει μια σουρωτή με λεμόνι. Εντάξει, γιατί. Μια και δεν έχουμε μιλόξει εδώ εκεί στην παραλία, θα πάρει λεμόνι. Εντάξει, θα πάρει σουρωτή με στυμμένο λεμόνι. Κλακ θα το καταπιεί. Και μετά ήρθε η ώρα να φας. Τώρα τι να φας. θα φά κλαμπ, όχι, σκουπίδια. Θα φας σάντουιτ, όχι, σκουπίδια. Θα τι θα φά, γιαουρτάκι. Εντάξει, θα φας γιαουρτάκι ή καρπουζάκι. Ή ακόμη καλύτερα γιαούρτι με καρπούζι. Εντάξει. Πρέπει να βρει ένα snack το οποίο να σε βοηθήσει να χάσει κιλά και όχι να παχύνει. Εντάξει. Και μετά ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Τότε. Στο μεσημεριανό θα κάτσει και θα φας ψητό Καλαμαράκι με σαλάτα χωρί λάδι. Εντάξει, πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά δεν θα αγγίξει τίποτα, δεν θα φας τίποτα άλλο. Ωραία, μέχρι να έρθει το βράδυ, όπου το βράδυ μπορεί να είσαι λίγο πιο χαλαρό, να φας και τον υδροτάνθρακά σου και να είσαι λίγο πιο large στι ποσότητε, να φας και μια διπλή μερίδα και να χάνει. Αυτό είναι το μυστικό. Εντάξει. Εάν όμω δεν το κάνει έτσι και ξεκινήσει το πρωί και αρχίζει και κοπανά εκεί του χυμού και τι μαρμελάδε και τα ψωμιά, αυτό το ψωμί είναι εδώ πέρα, το έχω φτιάξει από το χωριό. Τι με νοιάζει. Θε να παχύνει, πάχινε. Τώρα, άσε τι δικαιολογίε. Οπότε, ακολούθησε με στο Instagram για να μοιραστώ μαζί σου περισσότερα μυστικά κατά τη κοιλιά και του λίπου και εκεί πω πάρα πολλέ συλλογέ που δεν ποστάρουμε. Οπότε, ακολούθησε με στο Instagram όπω και τίποτε.